Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα, εκτάκτος εδώ στον Ηλέκτρα, στον Ηλέκτρα FM. Οι εκπομπές οι εκλογικές, όπως τις γνωρίζετε, σχεδόν κάθε πρωί. Είχαμε δύο απουσίες εχθές και προχτές, γιατί ήταν μεγάλες υποχρεώσεις οι τηλεοπτικές. Εδώ είμαστε λοιπόν, τέλος προεκλογικής περίοδου, και θα μιλήσουμε σήμερα για τα δημοτικά του Δήμου Κορινθίων. Και χαίρομαι που έχω εδώ στο στούντιο τον υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Πελοπίδα Καλλύρη, γιατί χαίρομαι, γιατί είναι και ραδιοφωνάκια, το ξέρω, του αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλλύρη. Καλημέρα, κύριε Σουκαρά, καλημέρα στους ακροατές σας. Ναι, μ' αρέσει πολύ το ραδιόφωνο, είμαι φαν του ραδιοφώνου. Το ξέρω, ξέρετε, από παλιά. Και μ' αρέσουν αυτές οι εκπομπές και νιώθω πολύ όμορφα. Λοιπόν, πρέπει να νιώθετε και ιδιαίτερα όμορφα, έχω την αίσθηση, γιατί εχθές ήταν μια διαφορετική συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης. Ο κύριος Καλλύρης έκανε την κεντρική του ομιλία στην Δημοτική Αγορά της Κορίνθου. Δημοτική Αγορά, γιατί είπατε ότι είναι η αφετηρία σας ουσιαστικά? Δημοτική Αγορά. Δημοτική Αγορά είναι το σπίτι μου. Περιάνδρου γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί πέρασα τα σχολικά μου χρόνια και επεδίωξα χθες να κάνω την κεντρική μου συγκέντρωση στην Κορίνθο, στη Δημοτική Αγορά Κορίνθου, Κύπρου και Περιάνδρου. Γιατί έχω ωραίες μνήμες σαν παιδί με μια αγορά τότε που έσφιζε από ζωή και μια αγορά που είδα και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια σε πλήρη παρακμή, απαξίωση, σε ένα τέλμα. Και γι' αυτό ήθελα να δώσω ένα νέο στοιχείο. Είπα στους συμπολίτες μας ότι θα αναδείξουμε την αγορά της Κορίνθου, θα αλλάξουμε την αγορά της Κορίνθου, θα γίνει μια πρότυπη αγορά, θα δώσει την ανάπτυξη στην περιοχή, γιατί είναι τρομερό να πηγαίνει σε μια αγορά στο κέντρο μιας πόλης και να βλέπεις ξενικές στα καταστήματα. Είναι σαφώς, είναι οι καταστήματα τα οποία δεν λειτουργούν, ή μια εγκαταλειμμένη αγορά. Δυστυχώς η εγκατάλειψη αυτή φέρνει πίσω τους πάντες και βέβαια εμείς σαν γνήσιοι Κορίνθοι που έχουμε τις αναμνήσεις και βέβαια είναι και μια δέσμευση θυμής εμένα απέναντι στους συμπολίτες μου, θα αναπτυχθεί πλήρως η αγορά της Κορίνθου, θα είναι όπως ήταν στο παρελθόν το κεντρικό σημείο της πόλης, η πραγματική αγορά που θα σφίζει από ζωή και θα έχει πολλά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Σκεφτόσαστε... Θα προκαλέσουμε, ναι, δηλαδή ένα σοκ εκεί στην περιοχή. Κύριε Καλλύρη, ναι, έχετε, διαβάζοντας το πρόγραμμά σας και εντάξει, γνωρίζοντας όλα τα προγράμματα για τα δημοτικά πράγματα εδώ του Δήμου Κορινθίων, πρέπει να πω ότι έχω δει προγράμματα που τα έχω ξαναδιαβάσει, μπορώ να πω ότι έχω δει και προγράμματα αναλυτικά, έχω δει την πρόταση που μου κέντρισε το ενδιαφέρον σε σχέση με τα δημοτικά, που δείχνει και κάτι λίγο έτσι διαφορετικό από τα αυτονόητα, όπως τα λέτε, είναι το δικό σας και το έχω πει και σε πολλές συζητήσεις και στην τηλεόραση. Σας πω κάτι, σας διακόπτω. Ναι. Είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό, γιατί δεν συντάχθηκε μόνο από εμάς. Κάναμε... Ξέρετε ότι η δύναμη εξέλιξης γεννήθηκε πριν 4 μήνες και έγινε μια προσπάθεια με τους συνοδοιπόρους μου να πάμε με το βανάκι μας, το οποίο κάποιοι μας χλεβάσανε στο παρελθόν. Όμως εμείς είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε όλες τις δημοτικές τοπικές ενότητες, σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Κορινθίων, σε κάθε καφενείο, να συζητήσουμε με τους συντοπίτες μας, αλλά και μέσα από διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών, όπου συζητήσαμε με συλλογικότητες και φορείς, συγκροτήσαμε μετά από διάλογο, γιατί εμείς ακούσαμε τα προβλήματα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που φτιάχτηκε από εμάς για μας. Είναι ένα πρόγραμμα που φτιάχτηκε μαζί με τους συνδημότες μας, γιατί συζητήσαμε, αναδείξαμε τα προβλήματά τους, μπήκαμε σε ένα ουσιαστικό διάλογο και πετύχαμε το αυτονόητο. Γιατί πετύχαμε το αυτονόητο? Γιατί φτιάξαμε ένα πρόγραμμα σύμφωνα με αυτά που μας είπαν, σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε, και το φτιάξαμε έτσι να είναι ρεαλιστικό
και μετρήσιμο. Να μπορεί δηλαδή να εφαρμοστεί την επόμενη μέρα. Γι' αυτό και για μας ήταν ένα συμβόλαιο τιμής με τους συμπολίτες μας και είπαμε ότι θα το εφαρμόσουμε κατά γράμμα. Και είμαι απόλυτος σε αυτό. Άμεσα δηλαδή. Δηλαδή είναι θέματα και προτάσεις. Βεβαίως. Τα οποία έχουν ένα χρόνο άμεσο ή θα το κάνουμε μέχρι τέλος τετραετίας. Υπάρχουν πράγματα που θα γίνουν την επόμενη μέρα που έχουν σχεδιαστεί, που αφορούν την καθημερινότητα, όπως η καθαριότητα, η ασφάλεια, οι παρεμβάσεις ανάμεσες από την επόμενη μέρα. Και θα υπάρχουν και βασικές μεγάλες, που υπάρχουν και μέσα στο πρόγραμμα, κάποια αναπτυξιακά ζητήματα μεγάλα, τα οποία θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα μέχρι το 2021-2022. Το 2021, ας πούμε, είπαμε θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του φυσικού αερίου. Αυτό είναι η πρόταση, νομίζω, των εκλογών. Αυτό σας λέω ειλικρινά. Κοιτάξτε, είναι μία πρόταση η οποία από εμάς έχει μελετηθεί, έχει σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί μέχρι το 2021, γιατί στοχεύουμε, γιατί περάσαμε μία κρίση όλοι οι συμπολίτες μας. Και αυτή η κρίση μας μάτωσε. Μας μάτωσε όλους και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και την τοποθέτηση του φυσικού αερίου, στοχεύουμε να μειώσουμε το κόστος ζωής των συμπολιτών μας, τουλάχιστον η νοικοκυριά κατά 50%. Όπως είναι μια μορφή ενέργειας τελείως διαφορετική, που θα λύσει πολλά προβλήματα, και όταν συνδεθούν όλα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, θα δείτε διαφορετικά αποτελέσματα. Όπως είπαμε, στα νοικοκυριά θα μειωθεί το κόστος και στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές στα προϊόντα τα κονδυλιακά. Γιατί και αυτοί θα μειώσουν το κόστος παραγωγής τους. Είναι μια καινοτομία. Γιατί και η Κόρινθος δεν μπορεί να μείνει έξω από αυτό. Αλλά χρειάζεται στόχευση, σχεδιασμός και υλοποίηση. Και σε αυτό πιστεύω ότι η κυρία Σουκαρά είμαστε καλοί. Έχουμε δοκιμαστεί στο παρελθόν και είναι βασικό στοιχείο και για μένα αλλά και για την ομάδα διοίκησης, την οποία θεωρώ ότι η συνοδοιπόροι μου σε αυτή την πορεία είναι η καλύτερη ομάδα διοίκησης που θα μπορούσε να αναδείξει ο Δήμος Κορινθίων. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Κρατάω φυσικό αέριο, είναι για μένα η πρόταση των εκλογών, μακροπρόθεσμα δηλαδή, γιατί θα πρέπει να δούμε και την ποιότητα ζωής μας και την ανάκαμψη, την αναπτυξιακή, όλα αυτά. Βεβαίως. Όλα αυτά είναι αρμόδια. Έχουμε λοιπόν το πρώτο μας θέμα. Τώρα όμως τι μουσική θα μας βάλετε? Θα αρχίσετε. Εγώ ξέρω ότι επειδή πάντα κάνω ωραίες εκπομπές. Ξέρεις, Εύη, έτσι. Σε έχω προετοιμάσει. Πάμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κύριο Πελοπίδα Καλλύρη. Μιλήσαμε για την πρώτη πρότασή του. Εγώ θέλω να μου πείτε πώς φαντάζεστε ότι τι θέλει μάλλον αυτή η πόλη για να γίνει πάλι φιλόξενη, χαρούμενη. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που και τα βλέπετε τα πράγματα πρακτικά, αλλά και αισιόδοξα, κύριε Καλλύρη. Δηλαδή, να φανταστούμε μαζί το λίγο το παραλιακό μας μέτωπο, το λιμάνι, τις παραλίες μας. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει για τον Πελοπίδα Καλλύρη? Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικά αυτά που βάλατε. Χρειάζονται ενέργειες. Πρώτα απ' όλα, να αντιμετωπίσουμε το θέμα της διάβρωσης των ακτών, που είναι πολύ σημαντικό και στο Ίντερ και σε άλλες περιοχές. Πρέπει να γίνει τακτικός καθαρισμός στις παραλίες της Κορίνθου. Πρέπει να προσεγγίσουμε τον τουρισμό. Οι παραλίες μας παλιά, όταν ήμασταν εμείς παιδιά, ήταν εξαιρετικές. Ναι. Σήμερα δεν έχουμε μπλεσιμές. Αλλά πρέπει να αποκτήσουμε πάλι μπλεσιμές και βέβαια ο Δήμος πρέπει να κάνει τις υποδομές σε αυτές τις παραλίες, ώστε στην έναρξη της καλοκαιρινής τουριστικής περίοδου και με την καθαρισμό του βυθού και των παραλίων, πραγματικά να δώσουμε μια έμφαση στις παραλίες μας στην Κόρινθο και γενικά στις περιοχές του Δήμου Κορινθίων. Έχουμε πολύ καλές παραλίες, αλλά δεν έχουν γίνει πρωταγωνιστές στον τουρισμό. Τίποτα. Και αυτό πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να βάλουμε κάδους, ανακύκλωση σε όλη την έκταση των παραλίων. Να το χρησιμοποιούν επιχειρήσεις υποχρεωτικά εκεί. Να κάνουμε εντατικοποίηση προσπαθειών με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις για τις γαλάζιες σημαίες που λέμε σε όλες τις παραλίες του Δήμου Κορινθίων.
είναι ένας στόχος η αναβάθμιση των παραλίων, γιατί θα προσεγγίσει τον κόσμο που αγαπάει την Κόρινθο, αγαπάει, είμαστε δίπλα στην Αθήνα, έτσι. Και θέλουμε και πράσινο, δεν μόνο οι παραλίες. Προσέξτε τώρα. Είμαστε μια πόλη που έχει δίπλα τον προαστιακό. Είμαστε μια πόλη που έχει ένα τεράστιο παράλιο μέτωπο, έτσι, από εδώ που είμαστε εμείς εδώ στην Ποσειδονία και φτάνουμε μέχρι το Κανταρέ. Μιλάμε για τον Καποδιστριακό Δήμο. Λοιπόν, είναι, οι παραλίες μας είναι αφημένες. Εσείς επειδή είστε πρακτικό πνεύμα, ας πούμε, δείτε λίγο την παραλία Καλάμια, η οποία έχει καταληφθεί πλήρως και φυσικό δεν είναι, κύριε Καλλήρη, να καταληφθεί και από τους επιχειρηματίες. Πώς λοιπόν θα γίνει και προσέγγιση? Λογικό είναι, μα δεν βλέπουν κάτι άλλο οι επιχειρηματίες. Ότι υπάρχουν κανονισμοί λειτουργίας, τίποτα δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να γίνουν κανονιστικές διατάξεις, δεν υπάρχουν. Ούτε στο κέντρο της πόλης. Πρέπει να γίνουν δύο κανονιστικές διατάξεις. Μία στο κέντρο της πόλης και μία στις παραλίες, ώστε να ξέρουν και οι επιχειρηματίες πώς θα λειτουργήσουν. Και βέβαια, εντατικοποίηση, όπως σας είπα, των παραλίων, ώστε οι περισσότερες παραλίες να έχουν μπλέσει μέσα στην Κόρινθο, να αναβαθμιστούν οι παραλίες μας και τότε θα προσελκύσουμε και επενδύσεις και οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν. Όμως θέλω να σας πω για το πράσινο. Πέραν των παραλίων, η οποία είναι στόχευση για μας. Και θα είναι και άμεση στόχευση του χρόνου λειτουργίας της νέας δημοτικής αρχής. Διεκδίκηση και παραχώρηση θυμάτων του στρατοπέδου. Όπως είχαμε πει, το στρατόπεδο πρέπει να γίνει πράσινο. Ναι. Πρέπει να δημιουργηθούν χώροι πρασίνου που θα αποτελέσουν πόλο έλξης των επισκεπτών. Είναι για μας πολύ σημαντικό να δώσουμε το στρατόπεδο και να δημιουργήσουμε έναν νέο άξονα. Θα μπορούμε να πάνε και δημόσιες υπηρεσίες εκεί. Αλλά να σας πω κάτι, θα αλλάξει τελείως η εικόνα της πόλης και νομίζω ότι αυτό είναι καθήκον μας και θα είναι στις πρώτες προτεραιότητες μας. Μετά, θέλω να πω ότι θα πρέπει να δείξουμε και τα πολιτιστικά μας χαρακτηριστικά, έτσι. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε, όπως είπαμε ότι θα μεταφέρω στην αρχαία Κόρινθο το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Κορινθίου. Mm-hmm. Δηλαδή τον μπραντ του τουρισμού. Και εκεί σκέφτομαι ότι στόχος της νέας δημοτικής αρχής θα είναι η κατασκευή ενός σύγχρονου μουσείου στην αρχαία Κόρινθο με παράλληλη κατασκευή ενός συνεδριακού χώρου στο παλιό Ξενία, που είναι εγκατελειμμένο. Αυτή τη στιγμή ανήκει βέβαια στο Δήμο Κορινθίων. Και θέλω να πω ότι πρέπει να αναλάβουμε δράσεις για την ενδυνάμωση του ιστορικού λαογραφικού μουσείου Κορίνθου και όλων των πολιτιστικών φορέων. Θέλω να πω ότι αυτές οι επέκταση των δράσεων, που είναι η ενίσχυση δράση μικρασιατικής στέγης, τους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς του Δήμου μας, καθιέρωση βραβείων σε διαγωνισμούς σε επίπεδο Δήμου, που μπορούμε να κάνουμε να αναδείξουμε τέτοια event που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Υπάρχει η πολιτιστική μας κληρονομιά που δεν έχει αναδειχθεί. Αρχαία Κόρινθος, πηγή λουτρών ωραίας Ελένης, δερβενάκια. Ναι. Που θα για μας είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια ιστορική ημέρα μνήμης και τιμής, αλλά και ανάδειξη αυτής της κληρονομιάς. Κοκκόση, Τενέα, Δίωλκος και πολλά άλλα. Πόσα μαζεμένα πράγματα είπατε που ουσιαστικά είναι στο Δήμο Κορινθίων και δεν έχουν αναδειχθεί καθόλου. Να σας πω κάτι. Είπα χθες το βράδυ στην ομιλία μου που ήταν μια σημαντική παρουσία των Κορινθίων συμπολιτών μας. Γιατί μπορώ να σας πω ότι χθες ήταν μια μεγάλη εκδήλωση. Ήταν μια μεγάλη εκδήλωση που είμαι ευγνώμων σε όλους τους Κορίνθιους και όλες τις Κορίνθιες που ήσαν παρόντες. Αλλά και σε αυτούς που δεν έχει σημασία. Γιατί όπως έχω πει, είτε με ψηφίσουν είτε με ψηφίσουν, η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή σε όλους. Και αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να αναδείξουμε αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε στην Κόρινθο που δεν τα έχουν αναδείξει κανένας. Και πρέπει να το διαφημίσουμε. Είπα ότι με τη Μητρόπολη Κορινθίας μπορούμε να συνεργαστούμε γιατί για τους δρόμους του Αποστόλου Παύλου μπορούμε πραγματικά να το αναδείξουμε αυτό, γιατί 2 εκατομμύρια τουρίστες θα μπορούν να επισκέφτονται όλοι αυτοί το θρησκευτικό μας τουρισμό, mm-hmm. που δεν υπάρχει σήμερα. Είναι κάτι μηδενικό στον τόπο μας και έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά να πετύχουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον θρησκευτικό τουρισμό, γιατί είπατε καταρχήν τον τόπο σύμβολο, την αρχαία Κόρινθο, έτσι, η οποία έχει με τρομερή επισκεψιμότητα, που όμως χάνεται
μέσα στις 2-3 ώρες, έτσι, οι τουρίστες πάνε και κάτι. Φεύγουν. Είχα πάει μια μέρα και πραγματικά ντράπηκα. Δεν λειτουργούσαν οι κοινόχρησες τουαλέτες, γιατί δεν υπήρχε πάλι καθαρής. Πώς θες να προσελκύσεις τουρίστες όταν είναι μια αρχαία Κόρινθος μέσα στη βρωμιά, καμία καθαριότητα, και δεύτερον δεν υπάρχουν βασικές υποδομές να προσελκύσουν τους τουρίστες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτά τα γεγονότα χωρίς να εξυγχρονίσουμε το περιβάλλον. Είναι πραγματικά λυπηρό αυτό σαν εικόνα και δεν προσελκύει πραγματικά κανέναν τουρίστα. Και αυτός που θα έρθει θα φύγει τρέχοντας. Και αυτό γίνεται μέχρι σήμερα. Έχετε δίκιο. Και φανταστείτε ότι εκτός από το αρχαιολογικό ενδιαφέρον, είναι αυτό που είπατε ακριβώς και για το θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε τα χνάρια του Αποστόλου Παύλου και ακόμα δεν έχουν σημαδευτεί, πώς να σας το πω, ξέρετε, στο εξωτερικό. Αυτό θα γινόταν μονοπάτι, θα γινόταν κάτι ιδιαίτερο. Και αν δείτε, κύριε Καλλήρη, όταν γίνονται οι αγώνες, είναι δίπλα από τις αυλές των σπιτιών και έρχονται άνθρωποι και αθλητές έξω από όλο τον κόσμο. Βεβαίως. Έχετε πάει στη Ρώμη? Φυσικά και έχω πάει. Έχετε πάει? Έχετε δει πώς αναδεικνύουν τα μνημεία τους? Ακριβώς. Γιατί πώς το πουλάνε? Εμείς δεν πουλάμε τίποτα σήμερα. Τίποτα. Μόνο φτιάχνουμε, αναδεικνύουμε και τα αφήνουμε να ρημώνουν. Πρέπει επιτέλους να έχουν εμπορική αξία για μας τα μνημεία μας. Η ιστορική μας μνήμη, ο πολιτισμός, να αναδεικνύεται και να έχει και εμπορική αξία. Αυτό πρέπει να μείνει στην πόλη μας και αυτό θα στοχεύσουμε. Μάλιστα, πάμε σε μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Πελοπίδα Καλλήρη, υποψήφιο δήμαρχο Κορινθίων. Κύριε Καλλήρη, εκπροσωπείτε πραγματικά και επίσης είναι και αυτό ένα σήμα των εκλογών αυτής της περίοδου. Κάτι νέο, κάτι διαφορετικό μέσα από την εκστρατεία σας, το προφίλ της, το βανάκι που είπατε. Χτες νομίζω ήρθατε και με το με μηχανάκι, ήσασταν. Απλά, ναι, και με μηχανάκι, γιατί. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι θέλετε να στείλετε ένα διαφορετικό μήνυμα. Ο Πελοπίδας ο Καλλήρης έχει μια μακρά διαδρομή και είναι και εξαιρετικά έμπειρος, όχι μόνο σε αυτά που λέει ή σε αυτά που έχει διαχειριστεί και σε αυτά που βλέπει. Πιστεύετε, κύριε Καλλήρη, ότι μπορεί να κερδίσετε το Δήμο, να κερδίσετε την Δημοτική Αρχή, να κάνετε την ανατροπή? Γιατί δεν το πιστεύαμε, δεν θα κατεβαίναμε. Καλά. Εγώ άλλο ζητάω από τον Καλλήρη, βέβαια. Ξέρω την απάντηση. Η μόνη δύναμη σήμερα που μπορεί να κάνει την ανατροπή είναι η δύναμη εξέλιξης. Η μόνη που μπορεί να κερδίσει το σημερινό Δήμο, το σημερινό Δήμαρχο, είναι η δύναμη εξέλιξης. Και πιστεύω ότι με τη δύναμη που μας δίνει ο κόσμος και οι συμπολίτες μας, μας δίνουν ένα νέο όραμα για να εξελίξουμε τον τόπο. Για να κάνουμε πράξη το αυτονόητο, αυτό θέλουμε να κάνουμε εμείς. Με την έννοια που μας δίνουν οι συμπολίτες μας, οι πολιτικές που σχεδιάζουμε και θελοποιήσουμε κάνουν πράξη στην εξέλιξη για τον τόπο. Με την έννοια που μας δίνουν, πετυχαίνουμε ήδη, κυρία Σουκάρα, την εξέλιξη του τοπικού πολιτικού συστήματος σε σχέση με τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Και αυτό είναι που λέω ότι θα υπάρξουν ανατροπές στο τοπικό πολιτικό σύστημα. Για να σας πω και κάτι, έχουμε και τη γνώση και την εμπειρία, αλλά μαζί με τους συνοδοιπόρους μου να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε. Είναι άνθρωποι καταξιωμένοι στην τοπική κοινωνία, άνθρωποι που έχουν επενδύσει στην τοπική κοινωνία, άνθρωποι που δεν έχουν ιδιοτέλεια. Ναι. Και το 95% αυτών κατέρχονται πρώτη φορά στις εκλογές. Με ένα στοίχημα να κάνουμε μαζί το αυτονόητο με τους συμπολίτες μας. Και πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε με σύνθεση όλων των δυνάμεων. Εγώ δεν αποκλείω κάποιον την επόμενη μέρα. Με διαφάνεια και λογοδοσία, γιατί εμάς είναι το πιο σημαντικό στους συμπολίτες μας. Και εγώ προσωπικά θα εργαστώ σκληρά. Έχω, ξέρετε, θεσμικές συμμαχίες από την πορεία μου μέχρι σήμερα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που τις απέκτησα στο παρελθόν και τις διατηρώ, ώστε να μπορέσω να προσφέρω πραγματικά στον τόπο μου, να εξασφαλίσω
και εθνικούς πόρους αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους για την Κόρινθο, για το Δήμο Κορινθίων. Πρέπει τελικά ο Δήμος Κορινθίων να γίνει πύλη της Πελοποννήσου. Όχι στα χαρτιά και στα λόγια, στην πράξη. Να γίνει ένας Δήμος πραγματικά που θα είναι Δήμος με προσανατολισμό στο μέλλον. Και εμείς θα επενδύσουμε σε αυτό. Και πιστεύω ότι έχουμε και την ικανότητα, όπως σας είπα, και την εμπειρία να συνθέσουμε όλες τις δυνάμεις με διοίκηση και με πλήρη διαφάνεια. Και νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι αποφασισμένη να αγωνιστεί για αυτόν τον τόπο. Γιατί είναι παρακαταθήκη και δική μου και των συνοδοιπόρων μου στα παιδιά μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική και κομβική συγκυρία. Πρώτα απ' όλα να αλλάχθουν τα πράγματα πρώτα απ' όλα στο πολιτικό όργανο του Δήμου, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να σηματοδοτηθεί μια νέα εποχή. Θα μπορούν και νέοι άνθρωποι, πολλοί νέοι άνθρωποι, πιστεύω, από αυτές τις εκλογές. Το δεύτερο είναι, κύριε Καλλύρη, θέλω να πούμε και αυτό, γιατί απασχόλησε και αυτό αυτές τις μέρες. Ποια είναι η γνώμη σας για τις δημοσκοπήσεις που ακούγονται από εδώ και από εκεί? Ξέρετε, το τελευταίο καιρό, επειδή είστε και εσείς έμπειροι και εγώ έμπειρος, προσπαθούν να τροπηλήσουν με φωτοβολίδες διάφοροι ή να δημιουργήσουν μια εικόνα στην κοινωνία, στους συμπολίτες μας. Βέβαια, επειδή έχουν εμπειρία οι συμπολίτες, γιατί ξέρετε, στις τελευταίες ώρες ακούγονται πολλά, λέγονται πολλά και τελικά πέφτουν όλα έξω. Εγώ είπα και χθες, το λέω και σήμερα σε εσάς, δεν μασάμε ότι μας σερβίρουν. Εμείς έχουμε μια δέσμευση, ότι την Κυριακή των εκλογών οι πολίτες θα αποφασίσουν τι Δήμο Κορινθίων θέλουν. Θέλουν να ανατρέψουν τα δεδομένα. Υπάρχει μια λύση, η δύναμη εξέλιξης. Πολύ σημαντικό και θέλω λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις συνεργασίες. Ξέρετε, αν είσαστε ένας εκ των δύο πρωταγωνιστών της δεύτερης Κυριακής, θα πρέπει να επιδιώξετε. Θα είμαστε, κυρία Σουκαρά. Να είστε βέβαιοι θα είμαστε. Γιατί οι πολίτες έχουν αποφασίσει. Χθες δείξαν συγκέντρωσή μας, οι Κορίνθιες και οι Κορίνθιοι, με την μαζική συμμετοχή, ήταν μια μεγαλειάδη συγκέντρωση, όπως σας είπα. Δείξαν πραγματικά, μας δώσαν το μήνυμα, μας δώσαν τη δύναμη να προχωρήσουμε για την επόμενη μέρα. Συνεργασίες θα χρειαστείτε. Θα γίνουν με βάση προγραμματική. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως είχα πει και στην αρχή, ότι εμείς σε συνέργεια στις συνεργασίες μας θα ανοιχτεί. Έχουμε ένα πρόγραμμα. Έχουμε ένα στόχο, την ανάπτυξη. Εμείς συζητάμε με όλους. Ακούμε. Είχαμε πει και πολλοί λέγανε πως θα κάνουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο. Να πάμε σε ένα master plan δεκαετίας που θα το συμφωνήσουμε. Οι περισσότερες δυνάμεις. Είτε αλλάζει ο Δήμαρχος, είτε δεν αλλάζει. Να πετυχαίνονται οι στόχοι με ένα στόχο. Το καλό του Δήμου, την ανάπτυξη του Δήμου, την ευημερία των πολιτών μας. Νομίζω ότι σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανένας, ούτε έχει δυνατότητα να διαφωνήσει κανείς. Ειδικά όλα αυτά όταν γίνονται με διαπαραταξιακές επιτροπές, με σύνθεση όλων των δυνάμεων του τόπου, με διαφάνεια και λογοδοσία, με συνεχή ανταποδοτικότητα και αναλογικότητα. Πιστεύω ότι με αξιοποίηση όλων των υποδομών και όλων των δυνάμεων, γιατί τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρουν οι κοκορομαχίες, οι αντιπαραθέσεις, οι στήρες, αρνήσεις. Τους ενδιαφέρουν το αποτέλεσμα, το έργο, όχι τα λόγια. Και εμείς σε αυτό και μέχρι την πορεία μας την προεκλογική, πάνω απ' όλα αποφασίσαμε και αποφασίσανε και οι συνοδοιπόροι μου να αποφύγουμε πρακτικές άκαρπης αντιπαράθεσης ή απαξίωσης γιορτής της δημοκρατίας, που καμία σχέση δεν έχει με τον πολιτικό πολιτισμό μας, έτσι. Και υποβαθμίζουν το πολιτικό επίπεδο στο τέλος. Εμείς το κάναμε πράξη αυτό. Και μπορώ να πω ότι μας ακολούθησαν κι άλλοι σε αυτό. Αλλά ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε. Και αν κάποιοι προσπάθησαν να τορπιλήσουν το κλίμα αυτό ή προσπάθησαν να δημιουργήσουν πόλωση με διάφορα γεγονότα, απέτυχαν. Εγώ δεν θα τους ακολουθήσω ποτέ. Θέλω, μ' αρέσει η σύνδεση. Έχω δοκιμαστεί στο παρελθόν σε θέσεις ευθύνης που δεν είχα πλειοψηφίες,
Ας πω ένα παράδειγμα. Στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που έχει 120.000 οικονομολόγους μέλη, ένα μεγάλο επιμελητήριο, όταν εξελέγει πρόεδρος, στην κεντρική διοίκηση είχα εκλέξει 5 στελέχη στα 15. Κάναμε καινοτομίες, αναδείχθηκε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, προχώρησε, έκανε τη σύνδεξη του τάξη με τους λογιστές, μπήκε σε καινοτομίες καινούργιες, στο ΕΣΠΑ, σε διάφορα νέα συστήματα τότε τεχνολογίας και επενδύσεων, χρηματικά εργαλεία, χρηματοοικονομικά εργαλεία, γίνανε πολλές καινοτομίες, χωρίς να έχω πλειοψηφίες. Εγώ δεν φοβάμαι τα πιάνα λογική. Όταν έχει στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, όπως είχε τότε τη βελτίωση των οικονομολόγων, θεωρώ ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε και να μονοήσουμε. Αλλά με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία. Είναι δύο αρχές για μένα σημαντικές για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Δεν μπήκατε ποτέ στον πειρασμό να συμμετάσχετε σε αυτή την πόλωση που είχε τα χαρακτηριστικά έτσι ενός πολεμικού κλίματος με στόχο περισσότερο την καταλαβαίνετε τώρα την, το να ταμπυρωθούν οι στρατοί σε κάθε παράδειξη. Είναι θέμα προσωπικής ιδιοσυγκρασίας. Εγώ το απορρίπτω πλήρως αυτό. Θεωρώ ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Ούτε τους πολίτες. Τους ενδιαφέρει το τι λες, το τι πράττεις, τι έργο στοχεύεις να κάνεις. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτές οι αντιπαραθέσεις. Είναι στήρες αντιπαραθέσεις χωρίς ουσία. Νομίζω ότι ανήκουν στο παρελθόν. Εγώ είμαι από αυτούς που κοιτάω το σήμερα και το μέλλον. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ποτέ στη ζωή μου δεν μπήκα σε τις λογικές και δεν θα μπω ούτε σήμερα. Θέλω να σας πω. Ξέρουμε όλοι ότι έχετε άμεση σχέση, προέρχεστε από την Νέα Δημοκρατία, έχετε διατελέσει σε Υπουργεία, Γενικός Γραμματέας. Ως Δήμαρχος Κορινθίων θα είσαστε ένας κομματικός δήμαρχος με ποια έννοια? Είμαι σίγουρη γιατί όσοι γνωρίζουν τον Πελοπαίδο το Καλλίρι θα τη θεωρούσαν ατυχή ερώτηση το ότι βάζει ταμπέλες στους συμπολίτες του. Δεν εννοώ όμως αυτό, εννοώ τα έργα και τις συναναστροφές. Αν δεν σας κάνει ένα Υπουργείο τη χάρη ενός αιτήματος, είσαστε έτοιμος, αν η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση, να εναντιωθείτε, κυρία Καλλίρι? Καταρχάς, το ψηφοδέλτιο της δύναμης εξέλιξης έχει ένα πλουραλισμό και ήταν επιλογή μου. Είναι από όλες τις πολιτικές αποχρώσεις. Και ήταν συνειδητή επιλογή αυτό που έκανα. Το δεύτερο στοιχείο που είπατε είναι ότι εγώ θα διεκδικήσω για το Δήμο Κορινθίων τα πάντα. Έστω κι αν κάνω ανατροπές σε Υπουργεία, δεν πρόκειται να μείνω ήσυχος όταν διεκδικώ για τους συμπολίτες μου. Εκεί δεν υπάρχουν ταμπέλες. Εκεί θα υπηρετήσω απόλυτα τους συμπολίτες μας. Αυτός είναι ο στόχος. Εκεί θα ταχθώ και εκεί θα φτάσω μέχρι τέλους. Διεκδικητικά και ανατροπτικά. Άρα μπορεί να συμβεί, εννοείται, και το αντίστροφο, δηλαδή σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πελοπίδας ο Καλλίρης έχει τον τρόπο να ρίξει τις γέφυρες επικοινωνίας. Όταν είσαι Δήμαρχος Κορινθίων και θα είμαι Δήμαρχος όλων των Κορινθίων, είτε μας ψηφίσουν, είτε μας ψηφίσουν, η πόρτα μου, σας έχω πει, θα είναι πάντα ανοιχτή και θα υπηρετήσω αυτό το θόκο με πολλή σύνεση, διεκδικητικότητα απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση και πιστεύω ότι ο στόχος θα είναι ένας. Η διεκδίκηση για το Δήμο Κορινθίων. Αυτό είναι το πρώτο για μένα. Αυτό ζητώ από τους πολίτες με την ψήφο τους την Κυριακή και εγώ θα το υπηρετήσω απόλυτα. Πάμε στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα. Απόψε θα έχουμε ένα μουσικό event στην πλατεία του Συνοικισμού. Κλείνουμε την προεκλογική περίοδο όλη αυτή και θα μαζευτούμε εκεί να χαλαρώσουμε, να μιλήσουμε και με τους συμπολίτες μας και να διασκεδάσουμε όμορφα. Τι είναι ο Συνοικισμός για τον Πελοπίδα Καλλίρη? Είναι μια κομβική περιοχή πάντως και εκλογικά και ως περιοχή έχει εγκατελειμμένη περιοχή. Αλλά είναι Κόρυθος. Πρέπει για μας να είναι το ίδιο με την Κόρυθο, ο Συνοικισμός. Πραγματικά, εγκατάλειψη. Μόνο αυτή η λέξη μπορεί να ταιριάξει απόλυτα. Και ο κόσμος διψά για ανατροπές, για αλλαγές, για να ασχοληθεί κάποιος πραγματικά. Εμείς έχουμε ανθρώπους υποψηφίους
στον συνδυασμό μας από την περιοχή του συγγισμού, νέα παιδιά, φιλόδοξα, που έχουν και εμπειρίες και γνώσεις και θέλουν να προσφέρουν στον τόπο. Εγώ τους ακούω, δεσμεύομαι απέναντί τους και θα κάνουμε πολλά πράγματα, θα αλλάξουμε τον συγγισμό. Πραγματικά είναι τρομερό να μην έχεις μια παιδική χαρά να παίξεις τα παιδιά σου. Είναι τρομερό να έχεις ένα γήπεδο χωρίς κλωτοτάπητα, γιατί πρώτη φορά ξέρετε η περιφέρεια κάνει μια παρέμβαση τώρα με την Κόρυθο, ώστε να μπει κλωτοτάπητας και τώρα είναι στη διαγωνιστική διαδικασία 200.000 ευρώ ότι να αθλούνται, να προπονούνται είχε πέντε ομάδες της περιοχής. Είχε γίνει μέσα από δικές σας προσπάθειες πολύ έντονες. Είχε γίνει μετά μέσα από δικές σας προσπάθειες πολύ έντονες. Ναι. Έγινε αυτό πραγματικά και το γήπεδο Ολυμπιακού Τρακίου, ώστε να μπει κλωτοτάπητα, γιατί εκεί φιλοξενούνται πέντε ομάδες τοπικές του συγγισμού. Και τα νέα παιδιά αθλούνται. Πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή την πορεία. Γιατί χρειάζονται και νέες αθλητικές εγκαταστάσεις και μέσα στο πρόγραμμα μας υπάρχουν αρκετές. Και νέες παρεμβάσεις, υφιστάμενες, που θέλουν βελτιώσεις, αλλά και πολλές αλλαγές στις υποδομές, οι οποίες έχουν αφαιθεί στη τύχη τους. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δοθεί η ανάλογη σημασία στο συνοικισμό, που πάντα είναι στο μυαλό των υποψηφίων στις εκλογές, αλλά πλέον πρέπει να μπει και ένα πρόγραμμα στην περιοχή για να αναδειχθεί. Είναι πραγματικά εγκαταλειμμένη η περιοχή του συνοικισμού, εμείς, όπως το είπατε. Εμείς, κυρία Σουκαρά, στο πρόγραμμά μας, η παρέμβασή μας στον συγχυσμό συνοικόνηθος ίδια, το βλέπουμε σε κέντρο της πόλης. Και είναι το ουσιαστικό, στο κέντρο της πόλης, σχεδόν κοντά. Ναι. Θα προσεχθεί ιδιαίτερα από εμάς. Και το οδικό δίκτυο, αλλά και η καθαριότητα. Πραγματικά, αν πάτε στα πάρκα του συγχυσμού, δεν θα κάτσετε. Παίζουν παιδιά εκεί. Και οφείλουμε να προσέχουμε τα παιδιά μας. Έχω μιλήσει και με αρκετούς υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού σας και οφείλω να πω ότι έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και αυτοί προς το συνοικισμό και επίσης σε σχέση με το κέντρο νεότητας του συνοικισμού και με μια άλλη μορφή κατεύθυνση των νέων. Έχει πολιτιστικές εκδηλώσεις σημαντικές. Πραγματικά οι ανθρώπους εθελοντές δεν θεωρώ να κάποιες είναι αυτονόητο να παρέμβουμε, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, υπάρχουν τα περιφερειακά διαμερίσματα του Δήμου Κορινθίων. Έχετε πάει, έχετε ξαναπάει, έχετε μιλήσει με τους πολίτες. Πήγαμε, συζητήσαμε, ακούσαμε τους συμπολίτες μας σε όλα αυτά. Και καταλήξαμε σε ένα πρόγραμμα, όπως είπα, που περιλαμβάνει, έχει και μάλιστα ειδικές αναφορές σε όλες αυτές τις περιοχές για κάθε δημοτική ενότητα. Τι παρεμβάσεις θα γίνουν για τη δημοτική ενότητα σου Λεχαίου, για τη δημοτική ενότητα Σαρονικού, για τη δημοτική ενότητα Τενέας, για τη δημοτική ενότητα Σολυγίας, για τη δημοτική ενότητα Κορινθίων. Όλες οι δημοτικές ενότητες είναι συμπεριλαμβανομένες στο πρόγραμμά μας. Και οι παρεμβάσεις που θα γίνουν σε αυτές, όπως σας είπα, είναι ρεαλιστικό, μετρήσιμο και εφαρμόσιμο. Mm-hmm. Ανταποδοτικά στους πολίτες, σύμφωνα με αυτά που πληρώνουν στο Δήμο Κορινθίων. Ο Πελοπίδας Καλλύρης, ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας σιγά-σιγά, τι έχει να πει στους συμπολίτες του ως προσωπικό του στοίχημα, ποιο είναι, εάν εκλεγεί δήμαρχος? Μπορώ να πω στους συμπολίτες μου καθαρά ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία κέρδισα. Κέρδισα γιατί άκουσα. Είδα τα προβλήματα. Προτείνω τις λύσεις των προβλημάτων. Προτείνω δυνατότητες ανάπτυξης περιοχής. Και πάνω απ' όλα θέλω να πιστούν ότι έχω αποδείξει ότι έχω τη θέληση και τη δύναμη να διεκδικήσω για τον τόπο με επιτυχία. Και είμαι αποφασισμένος να συνεχίσω να αγωνίζομαι για τον τόπο. Όπως σας είπα, είναι παρακαταθήκη στα παιδιά μας. Δεσμεύομαι για να κάνουμε πράξη το αυτονόητο. Και για μένα είναι μια δέσμευση τιμής, όπως είπα. Καλώ όλους τους συμπολίτες μας, όλες τις Κορίνθιες και όλους τους Κορίνθιους, να δώσουμε μαζί τη μάχη για την εξέλιξη του τόπου. Για ένα Δήμο Κορινθίων που μας αξίζει πραγματικά.
ας μας δώσουν ευκαιρία να αλλάξουμε τον τόπο. Να κάνουμε την ανατροπή. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και βεβαίως να τα πούμε την Κυριακή των εκλογών. Εγώ ως δημοσιογράφος που έτσι ολοκληρώνω με τη δική σας συνέντευξη. Μπορεί σήμερα να είναι γούρι αυτό. Ναι, εγώ είμαι γενικός, ξέρετε, έτσι μου το λένε. Είναι η τελευταία συνέντευξη που κάνουμε και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Να πω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκλογική περίοδος. Να σας πω ότι πραγματικά δώσατε ένα προσωπικό στίγμα, εσείς και ο συνδυασμός σας. Να σας πω επίσης ότι δώσατε το στίγμα επίσης και της ευπρέπειας σε ένα προεκλογικό αγώνα ιδιαίτερα έντονο. Και αυτό που εύχομαι στους συμπολίτες μου είναι να επιλέξουν αυτή τη φορά τους κατάλληλους και δημάρχους και συμβούλους ενεργούς και όχι αμίλητους. Κοιτάξτε, την Κυριακή μιλούν οι πολίτες με την ψήφα τους. Και αυτοί θα δώσουν το μήνυμα της νίκης και δύναμη εξέλιξης, θα ξέρετε, ότι θα πρωταγωνιστήσει στο Δήμο Κορυφαίο. Κύριε Καλλίδη, σας ευχαριστώ πολύ και το τραγούδι από την Εύη για σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.